Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο είναι πάρα πολλοί και αφορούν το περιεχόμενο που μπορεί να είναι βίαιο, πορνογραφικό, ρατσιστικό ή να περιέχει κρυμμένη διαφήμιση. Η συμμετοχή σε online δραστηριότητες όπως η παρενόχληση, η προώθηση ειδωλογιών και η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη συμπεριφορά του τίτλου ως προς το θύμα σε μια επικοινωνία peer-to-peer όπως το cyberbullying, η σεξουαλική παρενόχληση, ο τζόγος ή η καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα πιο σημαντικά δεδομένα στο διαδίκτυο είναι τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το σχολείο, τα μέρη που ταξιδεύεις, οι προτιμήσεις σου, οι φωτογραφίες ή τα βίντεο σου. Προσωπικά δεδομένα έχει όμως και ο υπολογιστής σου. Είναι η διεύθυνση IP που του έχει ανατεθεί από τον πάροχο του διαδικτύου και τον χαρακτηρίζει μοναδικά μέσα στο διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται σε καθημερινή χρήση μέσω του email, σε forum, σε chat, σε ηλεκτρονικές αγορές καθώς και σε social media. Για να τα προστατεύσεις, δεν πρέπει να δίνεις το password σου σε άλλους και να το αλλάζεις τακτικά. Να χρησιμοποιείς ψευδόνυμο στις συζητήσεις σου. Φωτογραφίες που απεικονίζουν φίλους ή τρίτους να δημοσιεύεις μόνο αν έχεις την σύμφωνη γνώμη τους. Και δοκίμασε και αυτό. Google τον εαυτό σου. Μήπως υπάρχουν προσωπικά σου δεδομένα στο διαδίκτυο χωρίς να το γνωρίζεις. Το πιο σημαντικό κομμάτι του διαδικτύου αφορά την πληροφορία, την οποία την παίρνω από μηχανές αναζήτησης συνήθως. Με κριτική αναζήτηση, όμως και διασταύρωση πληροφοριών. Για να το πετύχω αυτό, προτιμώ πάντα μια σύνθετη αναζήτηση. Προσοχή πάρα πολύ στα πνευματικά δικαιώματα. Για τη γραφή, καθώς και το μοίρασμα ταινιών και τραγουδιών που δεν σου ανήκουν, δεν είναι σωστό. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πλέον έχουν γίνει online, όμως κάνεις επικοινωνία με άγνωστους συμπαίκτες. Πρόσεχε! Επίσης, πρέπει να παίζεις παιχνίδια που αφορούν την ηλικία σου και δεν περιέχουν περιεχόμενο που πιθανώς δεν σου αρέσει. Η κοινωνική δικτύωση είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. Πρόσεξε όμως, υπάρχουν άτομα με ψευδή ταυτότητα. Μπορεί κάποιος να σε εκφοβήσει ή να κλέψει τη δικιά σου ταυτότητα. Πρόσεξε πάρα πολύ αν συναντήσεις αναξιόπιστο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Ειδικά στην περίπτωση του Facebook, ρύθμισε το λογαριασμό μόνο για τους φίλους σου. Πρόσεξε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείς. Αν παραβιαστεί ο λογαριασμός σου, η σελίδα hacked του Facebook μπορεί να σε βοηθήσει να το επαναφέρεις. Αν συναντήσεις κάποια ύποπτη, ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, ανάφερε τη αμέσως. Πλέον οι αγορές μας γίνονται online. Προσοχή όμως στο phishing, όπου κάποιος μέσω email προσπαθεί να σου ζητήσει τους ηλεκτρονικούς σου κωδικούς. Μην τους δώσει ποτέ. Ομοίως και στο farming, όπου ψεύτικες ιστοσελίδες που σου λένε ότι είναι πιθανώς η τράπεζά σου ηλεκτρονική, σου ζητάνε τους κωδικούς. Επίσης, μην τους δώσεις. Πρόσεξε λοιπόν όλες τις ιστοσελίδες σου να περιέχουν αυτό το S, που είναι το secure. Να έχεις firewall, antivirus και spam filter στον υπολογιστή σου. Χρησιμοποιήστε πιστωτικές κάρτες προπληρωμένες κατά προτίμηση, καθώς και υπηρεσίες όπως την PayPal. Προσοχή όμως, η Western Union μπορεί να στείλει τα χρήματά σου στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να τα φέρει πίσω. Κακόβουλο λογισμικό συναντάμε τόσο σε email όσο και μορφές malware όπως ιοί, σκουλίκια, δούρυ ύπη, λογικές βόμπες και spyware. Η λύση είναι απλή. Αντιβάρους ενημερωμένο και firewall βεβαίως, έτσι ώστε να ελέγχεις τις εφαρμογές και τις διευθύνσεις που συνδέονται στο διαδίκτυο. Τα κινητά τηλέφωνα είναι μέρος της ζωής μας. Προσοχή όμως, μπορεί να συναντήσεις επικίνδυνες επαφές, κάποιος να σε παρενοχλήσει ή να στο κλέψει το κινητό. Προσοχή επίσης και στα προσωπικά δεδομένα, όπως οι φωτογραφίες. Επίσης, υπάρχουν υπηρεσίες όπως διαγωνισμοί και παιχνίδια που μπορούν να σου κάνουν μεγάλη χρέωση στο κινητό χωρίς να το καταλάβεις. Και SMS και MMS spam, γιατί το κινητό σου πλέον γίνεται ένας μικρός υπολογιστής. Γι' αυτό λοιπόν να κάνεις με σύνεση τη χρήση του. Να σέβεσαι την ιδιωτική ζωή των άλλων, να προστατεύεις τη δικιά σου ιδιωτική ζωή, να σέβεσαι την πνευματική ιδιοκτησία και να έχεις απενεργοποιημένο το Bluetooth και το Wi-Fi όταν δεν τα χρησιμοποιείς, γιατί κάποιος εξ αποστάσεως μπορεί να σου κάνει κακό.
Αν ακολουθήσεις κάποιους μικρούς και απλούς κανόνες ασφαλείας, όλα θα πάνε καλά. Δεν πρέπει να αποκαλύπτεις ποτέ προσωπικές λεπτομέρειες στο διαδίκτυο. Να φέρεις τους άλλους χρήστες του διαδικτύου όπως θα ήθελε να συμπεριφέρονται και αυτοί σε σένα. Μη συναντάς στον πραγματικό κόσμο άτομα που γνωρίζεις στο διαδίκτυο. Να διασταυρώνεις το υλικό που το βρίσκεις στο διαδίκτυο. Δεν αντιγράφουμε ούτε κατεβάζουμε υλικό χωρίς άδεια από τοποθεσίες που δεν είναι αξιόπιστες. Όταν κάνω χρήση ξένου υπολογιστή, όπως ένα ίντερνετ καφέ, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τους κωδικούς μας ή αν το κάνουμε, διαγράφουμε τα cookies από τους φιλομετρητές στο τέλος της διασύνδεσης. Προστατεύω τους κωδικούς μου και δεν τους δίνω ποτέ ούτε στους φίλους μου. Ζητώ βοήθεια στην περίπτωση που διαβάσω κάτι στο διαδίκτυο που με ενοχλεί ή μου φαίνεται ύποπτο. Από πού? Γονείς και γηδεμόνες, δασκάλους και καθηγητές. Αλλά και στο διαδίκτυο, στο saferinternet.gr, στη γραμμή υποστηρίζω 811-815 και στο saveline.gr. Προσοχή! Σύνδεση πάντα με σύνεση.